Εκατοντάδες μηχανάκια συντάσσονται. Σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα, Γιάννενα και σε άλλες πόλεις. Μέσα και από τις αποφάσεις των συνδικάτων, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται. Οι φωνές μας ενώνονται. Το ποτάμι όσο πάει και φουσκώνει, παίρνει άλλες διαστάσεις. Ήδη δεκάδες σωματεία από ώρα σε, με την ώρα πληθαίνουν. Παίρνουν αποφάσεις και στηρίζουν τον αγώνα μας. Οι εμποροϋπάλληλοι, οι οικοδόμοι, οι λογιστές, οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία και λατομεία, στο μέταλλο, στη βιομηχανία του φαρμάκου, στις τηλεπικοινωνίες και σε μια σειρά άλλους κλάδους και χώρους, μέσα από τα σωματεία τας, ενώνουν και αυτοί με τη δική του μας φωνή. Όμως, με τον τρόπο μόνο μέσα από το οργανωμένο κίνημα μπορεί να γίνει, το αγωνιστικό ποτάμι πάει ακόμα παραπέρα, πολύ πιο μακριά. Ξεφεύγει από τα σύνορα της χώρας μας. Αυτές τις μέρες, μέσα από τα σωματεία τους, δίνουν αντίστοιχο αγώνα και μας στέλνουν ήδη μηνύματα συμπαράστασης και συμπόρευσης οι συνάδελφοι διανομής της ΓΕΜΕΚ ΣΕΠΕΤΗ. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ΓΕΜΕΚ ΣΕΠΕΤΗ είναι η αντίστοιχη e-food της Τουρκίας, τη γατρική και αυτή της Delivery Hero. Ανταποκρινόμαστε και στέλνουμε και εμείς μήνυμα κοινού αγώνα. Η δυναμική που γεννέται με αυτόν τον τρόπο τη γνωρίζουν καλά πρώτα και κύριοι οι ίδιοι οι εργοδότες μας. Γι' αυτό το λόγο έχουν λυσάξει να κρατήσουν τους εργαζόμενους μακριά από το οργανωμένο κίνημα. Γι' αυτό προσπαθούν να επιστρατεύσουν μια σειρά από τεχνάσματα προκειμένου να το καταφέρουν αυτό. Να γιατί και εμείς λέμε ότι στο χέρι μας είναι αυτό το ποτάμι να φουσκώσει ακόμα περισσότερο και να παρασύρει τις πρακτικές των μεγαλοεργοδοτών. Και μαζί θα παρασύρει τους άθλιους νόμους πάνω στους οποίους αυτές πατούν και που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. Φυσικά, αυτούς ξεχωρίζει ο άθλιος νόμος του Χατζηδάκη. Δεν θα τους περάσει. Το φωνάζουμε για άλλη μια φορά. Εμείς κάνουμε δικούς μας υπολογισμούς και τους δικούς μας απολογισμούς. Πρώτος βασικότερος στόχος είναι να γυρίσουν δίπλα μας, πίσω στη δουλειά οι απολυμμένοι συνάδελφοί μας. Να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, αορίστου χρόνου, με κατοχυρωμένα τα δικαιώματά μας, απαλλαγμένοι από τις διάφορες ύποπτες ενέργειες, από αυτές οι περίεργες δίθεν αξιολογήσεις τους. Και αφού το καταφέρουμε αυτό, πάλι θα κάνουμε τους απολογισμούς μας. Γιατί εμείς δεν παρετούμαστε από αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη, όπως τα βαρέα και ανθυγιεινά, τους χώρους ανάπαυσης και πολλά ακόμη. Όπως είπαμε, εμείς κάνουμε τους δικούς μας υπολογισμούς. Έχουμε άλλες ανησυχίες σε σχέση με τους εργοδότες μας. Για τη δουλειά μας, την υγεία μας, το σχολείο των παιδιών μας. Εμείς υπολογίζουμε με βάση τη θέση μας στην κοινωνία που ζούμε. Και αυτή και για αυτή θα παλεύουμε. Προχωράμε λοιπόν. Είμαστε οι πολλοί. Είμαστε εμείς που κινούμε τα μηχανάκια. Είμαστε οργανωμένοι και αποφασισμένοι. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρακτικές τους και τις όποιες μεθοδεύσεις τους, θα τους τη στείλουμε πακέτο πίσω. Εμείς ως Deliveράδες θα φροντίσουμε γι' αυτό. Τα εκβιαστικά διλήμματα αυτά της εταιρείας e-food τα έχουμε ζήσει και εμείς στην εργοδοσία εκεί στα μεταλλεία. Που εργάζομαι και πρέπει να απαντηθούν έτσι δυναμικά όπως έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Εμένα είναι η δεύτερη φορά που προχώρησαν στην απόλυσή μου, προσπάθησαν πάλι πριν 5 μήνες, τότε η προσπάθειά τους κάτω από τις μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων έπεσε στο κενό. Έρχονται τώρα πριν 2 μήνες περίπου ξανά προχωρήσαν στην απόλυσή μου και η οποία αξιοποιεί τον νόμο Χατζηδάκη που πέρασε μέσα στο καλοκαίρι για να απολύσουν εκλεγμένους συνδικαλιστές, να διώξουν μέσα από τους χώρους δουλειάς όποιον εργαζόμενο διεκδικεί καλύτερους όρους εργασίας, καλύτερες συνθήκες και γενικότερα να αποκτήσουμε δικαιώματα. Αυτή η πράξη, όπως και η κίνηση που γίνεται σε εσάς εκβιαστικά να σας κάνουν συνεργάτες, όπως και η απόλυση δικιά μου και η επίθεση στο σωματείο μας, αποδεικνύει και έρχεται να υλοποιήσει τον αντεργατικό νόμο του Χατζηδάκη και αποδεικνύει το πόσο βαθιά αντεργατικός νόμος είναι και πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Γι' αυτό και καλούμε την άλλη 5η 30 του μήνα σε μαζικό συλλαλητήριο εδώ στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7 η ώρα για να δοθεί μια μαζική μαχητική απάντηση από όλη την εργατική τάξη της πόλης
ότι ο νόμος τους θα μείνει στα χαρτιά. Δεν θα το επιτρέψουμε να περάσει.